Σαν σφαίρα με χτυπάει αυτό που νιώθω για σένα. Γυρνάω τις νύχτες πια μονάχος κι όλα μοιάζουν σαν ξένα. Και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ. Κι όλο ψάχνω δίχως να έχω τίποτα άλλο να βρω. Μια φορά να σε βλέπα για λίγο. Μόνο μια φορά κι ας έχανα μετά. Μια φορά να σε βρίσκα για λίγο. Μόνο μια φορά κι ας έχανα μετά. Λοιπόν, παιχταρούλιδες, ανέβηκε λίγο η κάμερα, ξεκίνησα το βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι για εσάς τα παιδιά των 90's, αν και είναι 2000 πριν αυτό το τραγούδι, ξέρω. Και είναι του Κοριαλά και έχει απλές σιγουρδιούλες, θα το δείξω και με τον απλό ρυθμούλη. Ο απλός ρυθμούλης είναι ο απλός που είναι... Δηλαδή, down, down, up, up, down, up, ή αλλιώς κάτω, κάτω, πάνω. Πάνω, κάτω, πάνω. Τον έχω ξαναδείξει, έχω κάνει βίντεο. Ο νούμερο είναι πιο βασικό σημαντικό ρυθμό στην κιθάρα. Μπες να το μάθεις από εκεί, αν δυσκολευτείς. Και πάει, μη μινόρε. Σαν μένα με χτυπάει αυτό που δεύτερη φορά το ρυθμό. Και μετά τρίτη φορά. Και μετά τέταρτη φορά. Και πέρι. Εδώ αλλάζει σε ντο ματζόρε. Θα δείξω και τον άλλο ρυθμό που έκανα στην αρχή. Για τους πιο εξελιγμένους. Ντο ματζόρε μετά. Και περιμένω εδώ. Ρε ματζόρε, μένω εδώ κι όλο. Τώρα, αντί να κάνεις αυτή τη ρε ματζόρε, μπορείς να κάνεις ρε εβδόμης. Δηλαδή από την ντο εδώ και περιμένω εδώ. Να πας όλα τα δάχτυλα, δύο τα στα πιο μπροστά. Αυτή είναι μια παραλλαγή. Είναι σαν την ντο σε σχηματισμό, αλλά είναι, ξεκινάει από το πέμπτο τάστο. Και είναι μια παραλλαγή της ρε, είναι μια ντο εβδόμης. Αυτή είναι έκανα στην αρχή και ακούγεται πολύ γλυκά και ωραία. Και περιμένω εδώ. Και μετά πάει με μινόρε δυο φορές και ξανά απ' την αρχή όλο. Το δεύτερο μέρος είναι μετά πάλι τέσσερις φορές με μινόρε, μία ντο ματζόρε, μία ρε ματζόρε και πάλι δύο φορές τη με μινόρε. Αυτό είναι το κουμπλέ. Μετά πάμε στο ρεφρέν που τραγουδάει η κοπελίτσα, η ηθοποιός αυτή. Και πάει ντο ματζόρε μία φορά, δεύτερη φορά μία φορά, μη μινόρε δύο φορές, μία φορά. Ρε ματζόρε και ντο ματζόρε. Και στο ματζόρε δύο φορές εδώ και σολ. Και μια φορά ρε ματζόρε και ξανά από την αρχή όλο. Και μετά έκανε μια απόπειρα να κάνω ένα άρπισμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον ρυθμό που έκανα στο εισαγωγικό που κάνω. Τα πέρα με χτυπάει αυτό που νιώθω για σένα. Γυρνά τις νύχτες πια μονάχος κι όλα μοιάζουν σαν ξένα. Και περί... Ο ρυθμός αυτός είναι ο εξής. Κάνω πάλι νιούτιν πρώτα απ' όλα, δηλαδή βάζω το μέρος αυτού του χεριού μου να κουμπάει ίσα ίσα εδώ στις χορδές στην άκρη. Και παίζω, τώρα δεν έχω πένα, αλλά με πένα ουσιαστικά το παίζεις. Παίζω τις χορδές και βγαίνει αυτός ο ήχος. Metal, ας πούμε, που έχει σε πολλά τραγούδια metal. Ουσιαστικά. Και πρέπει να βρεις το sweet spot, το σημείο, γιατί άμα το κάνεις εδώ δεν ακούγεται τίποτα. Άμα το κάνεις εδώ πάλι, ακούγονται κανονικά οι χορδές. Οπότε πρέπει να βρεις το σημείο, να ψάξεις λίγο. Εδώ ακούγεται. Εδώ. Και ακουμπάει συνέχεια το χέρι μου εδώ. Και κάνω δύο χτύπημα. Κάνω συνέχεια αυτό ουσιαστικά στο ρυθμό. Σαν σφαίρα με χτυπάει αυτό που νιώθω για σένα. Να ανάβεις λίχτες πια μονάχος. Και παίζω ουσιαστικά τις δύο πάνω χορδές, άντε μπορεί να χτυπήσω και την τρίτη, πιάνοντας μία μη μινόρε. Αλλά στο τρίτο χτύπημα είναι τέσσερα χτυπήματα ρυθμούς, δηλαδή πάει 1, 2, 3, 4, βασικά 1 και 2 και 1 και 2 και στο 2, στο δεύτερο χτύπημα, στο τρίτο χτύπημα, δηλαδή 1, 2, 3, κάνω πιο δυνατό χτύπημα. Και στο τέταρτο χαλαρώ, οπότε πάει του, του, πα, του, ξανά του, του, πα, του, 1, 2, 3 και... 1-2-3 και 1-2-3 και 1-2-3 και... Και μπορείς άμα θες να αλλάξεις το palm-muting στο τρίτο χτύπημα και να αφήσεις ελεύθερες χορδές όπως έκανα εγώ στην αρχή. Να κάνεις σαν σφαίρα μου χτυπάει αυτό που
Δηλαδή παίζω ένα-δύο παλμιούτινγκ και μετά παίζω ανοιχτές χορδές και παλμιούτινγκ πάλι. Είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Σας φέραμε τι πάει αυτό. Έτσι πάει ο ρυθμός. Και μετά στο ρεφρέν το ελευθερώνω και κάνω μόνο χτυπήματα προς τα κάτω τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή κάνω. Δηλαδή του του πα του 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 πα του. Πάλι στο τρίτο χτύπημα το κάνω πιο δυνατό. Δηλαδή πάει 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Να σε βλέπα για. Αυτό είναι. Και εδώ παρεπιπτόντως χρησιμοποιώ μια ρε ματζούρι Δευτέρας που ακούγεται πιο ωραία. Αυτό είναι. Το εξήγησα το ρεφρέν της χορδίας. Σε εξήγησα και τις συγχορδίες του ρεφρέν. Αυτές είναι οι συγχορδίες και με τον άλλο ρυθμό. Το ίδιο πράγμα είναι. Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι. Ένα like στο βίντεο. Και μπες να τσεκάρεις που έκανα και ένα βιντεάκι με τα 10 πιο βασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην κιθάρα. Έχω κάνει ένα βίντεο 40 λεπτά που σε εξηγώ ακριβώς πώς μπορείς να παίξεις και τις ταμπλατούρες έχω βάλει μέσα. Μόνο για τους patrons. Τα 10 πιο ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Θα σας κλείσω τώρα γιατί θα κάνω ένα άλλο βίντεο. Τα κάλατα των φώτων. Οπότε stay tuned. Πάρτε και μια από την παραλία. 150 Αυγούστου.